Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1996 μετά από παρακίνηση πιο πολύ των γονέων των παιδιών με θαλασσεμία, δηλαδή μεσογειακή αναιμία, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε όλοι στο νησί μας ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό μεσογειακής αναιμίας στην Ελλάδα. Οπότε οι γονείς που έψαχναν από εδώ και από εκεί να βρούνε κάποιους αιμοδότες να αιμοδοτήσουν για τα παιδιά τους, σκέφτηκαν κάποιους ανθρώπους να τους κινητοποιήσουν που ήταν ήδη ευαισθητοποιημένοι για να γίνει αυτός ο σύλλογος. Έγινε ο σύλλογος στην αρχή με διάφορες φοβίες αν θα πετύχει το εγχείρημα. Και πέτυχε. Πιστεύουμε ότι αγκάλιασε ο κόσμος της πόλης μας, γιατί είμαστε σύλλογος της πόλης της Μυτιλίνης, σε αντίθεση με άλλα μέρη που είναι οι σύλλογοι για όλο το νομό. Δηλαδή και στο Ηράκλειο, από ό,τι ξέρουμε, είναι για όλο το Ηράκλειο, στη Ξάνθη επίσης, στην Άρτα, στην Αχαΐα, είναι για όλο το νομό αυτή η σύλλογη. Έτσι μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι σαν νησί, με όλους αυτούς τους πολιτιστικούς ή και αιμοδοτικούς συλλόγους, όλες αυτές τις ομάδες που υπάρχουν στα χωριά, έχουμε μια πολύ καλή προσφορά αίματος που φτάνει γύρω στις πάνω από 4.000 μονάδες. Σαν σύλλογος, θέλαμε να πούμε ότι εντάξει, δεν είμαστε και ευχαριστημένοι με τόσα μέλη να φτάνουμε, ας πούμε, τις 1.200, 1.300, 1.500 άλλη φορά. Ας πούμε, τώρα με τον COVID είχε πέσει, όπως έπεσε άλλωστε και παντού, ας πούμε, η προσφορά αίματος. Πιστεύουμε ότι η πόλη της Μυτιλινής με γύρω τους 30.000 κατοίκους μπορεί, ας πούμε, να δώσει πολύ παραπάνω αίμα από ό,τι δίνει. Το νοσοκομείο μας χρειάζεται, έχουμε κάνει κάποια στατιστικά, γύρω στις 12 με 13 μονάδες τη μέρα για να μπορέσει να μεταγγιστούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Οπότε είμαστε από τα καλύτερα ποσοστά σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Είναι λίγη εισαγωγή από την Αθήνα ή κάποιες φορές που μας βοηθάει και ο σταθμός αιμοδοσίας της Χίου, επειδή η Χίος δεν έχει ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, έχει μόνο ένα παιδί, το οποίο έρχεται και μεταγγίζεται και εδώ, μάλιστα, από ό,τι ξέρουμε. Επειδή έχουμε μονάδα μεσογειακής αναιμίας εμείς, έρχεται εδώ πέρα για να είναι και πιο εξασφαλισμένο από άποψη ιατρική. Έτσι λοιπόν κάποιες φορές το νοσοκομείο της Χίου ενισχύει όταν υπάρχουν δυσκολίες, συνήθως σε σπάνιες ομάδες, δηλαδή συνήθως τα αρνητικά είναι το πρόβλημα. Την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει ένα ατύχημα και είχαμε ξεμείνει, γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε μια πτώση από τη στέγη, δεν ξέρω, οικοδόμος ήταν, και ακόμα και τώρα παίρνει κάθε μέρα μια μονάδα. Όταν έρθει η ανάγκη να αναζητήσουμε αίμα σε κάθε οικογένεια για κάποιο ασθενή, πολλές φορές οι άμεσοι συγγενείς είναι δύσκολα να αιμοδοτήσουν. Αφενός μεν είναι το ψυχολογικό κομμάτι, ότι ένας δικός τους άνθρωπος κινδυνεύει και χρειάζεται αίμα. Οπότε καλό είναι να αιμοδοτούμε πριν βρεθούμε στην ανάγκη. Δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο, στις τακτικές δικές μας αιμοδοσίες ή οποιαδήποτε στιγμή στο τμήμα του νοσοκομείου μας, να αιμοδοτούμε ούτως ώστε να έχει ο καθένας μας τη δική του καρτέλα, για τις οποίες θέλω να τονίσω ότι τηρούμε ένα αρχείο από το 1996 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος, ένα και ψηφιακό και χειρόγραφο αρχείο με τις μονάδες που προσφέρει ο κάθε αιμοδότης μας. Έτσι ώστε δίνοντας σε ανύποπτο χρόνο, έχουμε πάντα την καλή διάθεση και την ψυχολογική και τη σωματική να προσφέρουμε αίμα για να καλύψουμε τυχόν οικογενειακές μας ανάγκες όταν βρεθούν. Σε περίπτωση που κάποιος για λόγους προσωπικούς
δεν μπορεί να έρθει εδώ που γίνεται η αιμοδοσία. Τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα του νοσοκομείου μας, στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου, πρωί και απόγευμα, καθώς και το Σάββατο το πρωί. Να δώσω εδώ το τηλέφωνο της αιμοδοσίας του νοσοκομείου, είναι το 22513-51234, όπου μπορεί να απευθυνθεί για να δώσει εκεί αίμα. Απλά πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτές τις δράσεις μας εδώ, όπου εκτός από το επιμελητήριο φυσικά υπάρχουν, αν όχι καθημερινά, κάθε εβδομάδα υπάρχει μία αιμοδοσία εκτός νοσοκομείου και σε κοντινά χωριά της περιφέρειάς μας, αλλά και σε μακρινά, ούτως ώστε μπορεί να πάει ο κάθε συμπολίτης μας να αιμοδοτήσει. Σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών υπάρχουν άλλοι 5 σύλλογοι, δηλαδή στον Ευεργέτουλα, στη Βρύσα, στο Πλωμάρι, στο Μόλιβο και στην Άργενο. Αυτοί οι σύλλογοι πάντα γίνονται με τη δική μας βοήθεια και ακόμα και τώρα εμείς στηρίζουμε αυτούς τους συλλόγους, τις αιμοδοσίες τους, τους δίνουμε υλικά γιατί είχαμε κάποιες προσφορές για μάσκες και αντισηπτικά και τέτοια. Εμείς τους βοηθάμε. Βέβαια οι μονάδες αυτές δεν εγγράφονται στο δικό μας σύλλογο, τις έχουν εκείνοι και τις διαχειρίζονται όπως εκείνοι νομίζουν. Εμείς στη διαχείριση, θέλουμε να το πούμε, βοηθάμε ή διαχειριζόμαστε, να το πω καλύτερα, τα μέλη μας για να εξυπηρετήσουν είτε το οικογενειακό τους περιβάλλον ή κάποιο φίλο τους. Από εκεί και πέρα το αίμα το διαθέτουμε στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο όταν κρίνει δίνει είτε για τους χρόνια πάσχοντες, οι οποίοι δεν είναι μόνο η μεσογειακή αναιμία, είναι και οι καρκινοπαθείς, είναι και οι νεφροπαθείς. Γενικά υπάρχουν οι άνθρωποι που χρειάζονται πολύ συχνά να μεταγγιστούν. Οπότε θα θέλαμε να σας το πούμε και να το καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορούμε να δίνουμε σε όποιον μας παίρνει αίμα. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Το αίμα το διαχειρίζεται το νοσοκομείο. Εμείς μπορούμε να εξυπηρετούμε μόνο τα μέλη μας. Γιατί υπάρχει και αυτή η υποχρέωση. Ο άλλος έρχεται και δίνει, γνωρίζουμε πόσες φορές δίνει, θέλει να εξυπηρετήσει ένα δικό του άνθρωπο και ακόμα κάτι θα, επίσης που είναι καλό. Αν ένας γίνει αιμοδότης, μπορεί να πάρει αίμα και περισσότερο από αυτό που έχει δώσει, περισσότερες μονάδες, όταν χρειάζεται ο ίδιος ή πρώτου βαθμού συγγενής. Αυτό έχουμε δηλαδή αποφασίσει ως σύλλογος, να παίρνουν, είναι δηλαδή μια αβάντα αυτό, από αυτή την άποψη του λέω. Τώρα για φίλους τους, όταν δεν υπάρχει και στην καρτέλα τους αίμα, δεν μπορούμε να, ας πούμε, να διαθέτουμε. Είχαμε στην αρχή το πάνω χώρο του παλιού δημαρχείου. Ήταν ένας πολύ ωραίος χώρος, άνετος, φιλόξενος. Μας είχε διατεθεί τότε από τη δημοτική αρχή του αείμνηστου δημάρχου του Χοχλάκα, όταν πρωτοέγινε ο σύλλογος. Μετά καταλαβαίναμε και εμείς ότι ήταν λίγο πρόβλημα το να είμαστε στο παλιό δημαρχείο. Γινόντουσαν εκεί τα δημοτικά συμβούλια. Οπότε μας προτάθηκε αυτός ο χώρος του επιμελητηρίου, ο οποίος είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει στο κέντρο της πόλης, με πάρκινγκ, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και το Λιμεναρχείο για αυτή τη συνεργασία τόσο χρόνων να μας βοηθά στο να κρατάει θέσεις για τους αιμοδότες. Αλλά τώρα εδώ και 2 χρόνια δεν το πιστεύαμε κι εμείς ότι θα υπάρξει πρόβλημα στη στέγη, γι' αυτό δεν είχαμε προχωρήσει για να ζητάμε από πριν κάποιο χώρο. Έγινε ενεργειακή αναβάθμιση του επιμελητηρίου και ο κάτω χώρος θα γίνει γραφείο επιχειρήσεων. Εδώ και 2 χρόνια λοιπόν περιφερόμαστε από τη Μαρίνα στην περιφέρεια, από την περιφέρεια στο Δημοτικό Θέατρο, από το Δημοτικό Θέατρο στο Τελωνείο, από το Τελωνείο στο Κολυμβητήριο και πάμε λέγοντας. Τι είναι αυτό? Μια απαξίωση στους εθελοντές αιμοδότες. Οι εθελοντές αιμοδότες είχαν μάθει αυτό το χώρο, ερχόντουσαν. Βέβαια πάντα βάζαμε ένα χαρτί που λέγαμε πού θα γινόταν, αλλά με αυτόν τον τρόπο
βαριέστηζε ο κόσμος, δεν ήθελε να... και πολλές φορές δεν αιμοδοτούσε δηλαδή. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να ζητάμε ένα χώρο μόνιμο, όπως έχει γίνει σε όλους σχεδόν τους συλλόγους, υπάρχει μόνιμος χώρος για αιμοδοσίες. Είτε αυτούς τους χώρους τους έχει δώσει ο Δήμος, είτε η Περιφέρεια, είτε το νοσοκομείο. Το μεν νοσοκομείο και ο Δήμος, υπάρχουν μάλιστα και ΦΕΚ, τα οποία γράφει ότι πρέπει να παραχωρηθεί χώρος για τις αιμοδοσίες του συλλόγου, των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Γραφείο βέβαια έχουμε μόνιμο εδώ και αρκετά χρόνια και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τότε τον ομάρχη, τον κύριο Βουνάτσο, που μόλις του τόπαμε μας έδωσε ένα πολύ ωραίο χώρο στο υπόγειο, στο υπόγειο του, της Περιφέρειας, αλλά εκεί ο χώρος αυτός δεν είναι για αιμοδοσίες. Τώρα, το τι θα γίνει από εδώ και μπρος, κάνουμε διάφορες συνεννοήσεις, επαφές, για να δούμε τι θα βρεθεί, αν βρεθεί ένας καλός χώρος και με ένα ενίκιο λογικό, γιατί είναι παράλογα τα ενίκια που ζητούνται στους κεντρικούς χώρους. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν οι φορείς να έχουμε μια μόνιμη στέγη. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι η οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Ο σύλλογος δεν έχει κανένα πόρο. Αυτοί που δίνουν αίμα δεν πληρώνουν, βέβαια. Λίμωνο αν πληρώνουν κιόλας για να δώσουν αίμα. Οπότε, από τότε που το πρώην Υπουργείο Αιγαίου σταμάτησε να επιχορηγεί, μας επιχορηγούσε το Υπουργείο Αιγαίου, είχαμε μια καλή συνεργασία και διάφοροι άλλοι φορείς. Από τότε λοιπόν έχουμε και οικονομικό πρόβλημα, γιατί το να γίνει μια αιμοδοσία πρέπει να στείλουμε SMS σε όλα τα μέλη μας, που όλα αυτά το έξοδο μπορεί να είναι και 500 ευρώ. Και βέβαια διάφορα άλλα. Το νοσοκομείο καλύπτει αρκετά από τα έξοδα φύσης και τυροπιτάκια και γενικά, ας πούμε, κάποια πράγματα, αλλά γίνεται η μεταφορά των αρχείων μας, γίνεται μια διαφήμιση μέσω των αυτοκινήτων που γυρίζουν στις γειτονιές για να το πούν. Όλα αυτά είναι έξοδα που σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Το Υπουργείο έδινε επίσης, και το Υπουργείο Υγείας, κάποια χρήματα. Τα έχει σταματήσει εδώ και 5-6 χρόνια ή θα έλεγα ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο μπάρμπα στην κορώνη μπορεί και παίρνει, δηλαδή σύλλογος εννοούμε, μπορεί και παίρνει κάποια επιχορήγηση. Εμείς δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε. Παλιότερα έδινε πιο τακτικά και σε όλους σχεδόν τους συλλόγους. Τώρα δύσκολα τα πράγματα. Σε κάθε αιμοδοσία έχουμε τις παράλληλες δράσεις. Έχουμε την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Παρόλο τα μέτρα τα υγειονομικά που ισχύουν και τα πρωτόκολλα λόγω του COVID, έχει λίγο τροποποιηθεί η διαδικασία. Ενώ παλιότερα δηλαδή εμείς παίρναμε το δείγμα του στοματικού επιχρήσματος, τώρα ο κάθε εθελοντής του δίνουμε ένα φάκελο που είναι μέσα η αίτηση εγγραφής, καθώς και οι μπατονέτες κάνει μόνος του τη λήψη του επιχρήσματος. Τοποθετούνται οι μπατονέτες από τον ίδιο εθελοντή μέσα στο φάκελο, κλείνεται το φάκελο και έτσι έχουμε τα νέα μέλη. Να σημειώσω ότι αυτή τη χρονιά, το τελευταίο διάστημα του χρόνου, είχαμε πάνω από 2.000 εγγραφές νέων εθελοντών δοτών μυελού από το νησί μας προς το όρομα Ελπίδα. Γι' αυτό και το όρομα Ελπίδα μας έχει στείλει ευχαριστήρια επιστολή με τα συγχαρητήριά του, τονίζοντάς μας ότι η πρόεδρος του οράματος, κυρία Βερδινογιάννη, θέλει να έρθει να μας βραβεύσει επί τόπου για τη δράση μας αυτή. Φυσικά εμείς οτιδήποτε κάνουμε δεν είναι στα πλαίσια της βράβευσης και της προβολής, είναι καθαρά για εθελοντικούς σκοπούς και για την αγάπη προς το συνάνθρωπό μας. Εκτός λοιπόν από τους δότες μυελού των οστών, έχουμε και το kit για την εγγραφή των υποψήφιων μητέρων, την εγγραφή στην Τράπεζα Βλαστοκυττάρων.
Πάλι και εκεί παρόμοια διαδικασία. Ο μπαμπάς ή η μαμά, λίγο πριν τον τοκετό, έρχονται, δηλώνουν τα στοιχεία τους και τους παρέχουμε το κουτί, ούτως ώστε να γίνει συλλογή βλαστοκυτάρων κατά τον τοκετό. Αυτό χρησιμεύει, υπάρχει και εκεί μία τράπεζα βλαστοκυτάρων, όπου κρατούνται κάτω από ορισμένες σοβαρές ιατρικές προϋποθέσεις τα βλαστοκύτταρα. Υπάρχει λοιπόν μία τράπεζα, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα βλαστοκύτταρα για τυχόν μελλοντική ομιγέννητο ασθένεια του νεογέννητου μέχρι κάποια ηλικία, εφόσον τα βλαστοκύτταρα διατηρηθούν σωστά, ή μπορούν να δοθούν σε κάποιον άλλο ασθενή. Δηλαδή δεν είναι προσωπικά τα βλαστοκύτταρα για το παιδάκι που γεννιέται, είναι για οποιονδήποτε υπάρχει πάλι συμβατότητα. Είναι μικρή ποσότητα των βλαστοκυτάρων, αλλά είναι πολλές φορές που μπορεί να βοηθήσει σε μια τυχόν κακοήθεια. Πρέπει να συμπληρώσουμε ότι θα σας είναι γνωστό παλιότερα οι ιδιωτικές τράπεζες, όποια μαμά γεννούσε κατέθετε και ένα αρκετά σεβαστό ποσό σε μια ιδιωτική τράπεζα, όπου έπαιρνε το αίμα από τον πλακούντα, όπου υπήρχαν τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, τα λεγόμενα βλαστοκύτταρα, προκειμένου να σωθεί αν χρειαστεί το δικό της παιδί. Με τις έρευνες που έχουν γίνει δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δική σου χρήση για το ίδιο το παιδί, επειδή τα προγονικά κύτταρα είναι ήδη άρρωστα, και σε μια λευχαιμία πρέπει να γίνει μια αντίδραση που λέγεται λευχαιμική αντίδραση, που δεν μπορεί να γίνει με τα δικά σου. Οπότε ήταν μια σπατάλη και μια κοροϊδία των υποψήφιων γονέων, γιατί και η αιματολογική εταιρεία αρνείται να κάνει μετάγγιση με αυτό που παίρνει, επειδή δεν ξέραν ούτε με ποιο τρόπο γινόταν η λήψη, αν γινόταν σωστά η επεξεργασία. Πρέπει να σας πούμε τις δύο δημόσιες τράπεζες που υπάρχουν, μία στην Αθήνα που είναι του Ερευνητικού Κέντρου Ερευνών στην Αθήνα και του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Από τις 100 λήψεις που παίρνουν, μπορεί να πετάξουν και τα 80, γιατί δεν έχουν σωστά διατηρηθεί, δεν έχουν φτάσει, δεν είναι επαρκής ο αριθμός. Τα κύτταρα αυτά, τα αρχαίγωνα, είναι πολύ πιο συμβατά από το μυελό. Και έτσι λοιπόν, σε μια περίπτωση λευχαιμίας, για κάποιο τρίτο πρόσωπο μπορεί να, και συνήθως παιδάκια, γιατί οι λευχαιμίες παιδάκια παθαίνουν περισσότερο, δεν χρειάζεται δηλαδή συμβατότητα που έχουν ο μυελός των οστών που παίρνουμε. Αυτά τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, αυτά είναι, έτσι λέγονται, ήθιστε να τα λέμε βλαστοκύτταρα ή μυελό και τέτοια, έχουν μεγαλύτερη συμβατότητα. Επίσης θέλουμε να σας πούμε και για τις δράσεις που είχαμε για τη δωρεά οργάνων. Αυτά τα έχουμε σταματήσει πια, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ομιλίες. Η δική μας προσφορά σε αυτό το τομέα ήταν να κάνουμε μια ενημέρωση και να αποφασίζει ο καθένας αν θα θέλει να γίνει εν δυνάμει δωρητής οργάνων. Μάλιστα θα σας υπενθυμίσουμε ότι το δικό μας νοσοκομείο ήταν το πρώτο περιφερειακό νοσοκομείο που έχουν γίνει λήψεις οργάνων. Το μόνο επαρχιακό νοσοκομείο πριν ένα χρόνο, δυο, που άρχισαν και κάποια άλλα. Γιατί μέχρι τώρα οι λήψεις οργάνων γινόντουσαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Και είχαμε τον διευθυντή, τον κύριο Γιώγα, προς τιμήν του. Τον ευχαριστούμε και εμείς, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός ώστε να ενημερώσει τον κόσμο να γίνει δωρητής οργάνων, να μην φύγουν χαμένα και να δώσουν ζωή σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είχαμε κάνει και αρκετές ενημερώσεις, και μεταξύ των ενημερώσεων είχαμε βραβεύσει και 10 περίπου οικογένειες Μυτιλινιών που είχαν δωρήσει τα όργανα των δικών τους ανθρώπων για να ζήσουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι.